Στο νούμερο 4. Δημήτρης Μαρέδης, Άστρα. Πες το. Στάστρα. Έτσι λέγεται η εκπομπή. Και είπαμε το τι ακούει αυτός ο άνθρωπος. Για να δούμε τώρα εδώ. Θα έχει μια συνομιλία με έναν άνθρωπο. Πρέπει να δώσει πληροφορίες για το πού θα βρει τη δουλειά. Πρέπει να δώσει ένα email. Για να το πάρουμε από την αρχή. Καλημέρα. Γεια σας. Για το Λαντζέρι θα λέω. Τι έγινε? Άκουσα. Για Λαντζέρι. Στη Σκιάθο ή στη Σκόπελο για Λατζιέρα. Λατζιέρι. Ναι. Έχω ένα email να σας δώσω για να στείλετε το βιβλίο σας. Να σας το δώσω σε εσάς. Ξέρετε να το σημειώνετε. Ναι. Το προσέξατε. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξέρετε να σημειώνετε το email. Το ρώτησα. Ναι. Εντάξει, το θυμάμαι. Είναι και προσβλητική ερώτηση. Ξέρετε να σημειώνετε. Ναι, φυσικά ξέρω. Του υπαγορεύει τώρα το email. Γράψτε info. Info. Παπάκι. 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 PrinceStafilos.gr. Prince. PRO-JOTA-NI-C-E. Prince. Πώς είπατε, πριν. PRO-JOTA. PRO. Στα αγγλικά όλα αυτά, έτσι. Είπατε πριν και μετά τι είπατε, PRO. Η λέξη είναι Prince. Και πάμε. PRO. JOTA. JOTA. NI. Ναι. C. Ναι, ναι, ναι. Εψιλον. Ναι. Σίγμα τάφ αλφα, φι γιώτα λάμδα. Φι γιώτα λάμδα. Φι, όχι πι, φι. Πώς λέμε, φι, φι. Φι, πώς λέμε, φόφι, όχι πι, πώς λέμε πέτος. Φι, φι γιώτα λάμδα. Όμικρον σίγμα. Όμικρον. Κακομίδι. Τελεία gr. Μία τελεία. Μία. Ναι, μία τελεία. Άλλο ή κάτω. Ένα προσωπητικά. Άμα είχα τηλέφωνο, υπήρχε περίπτωση να τραβήξω όλη αυτή την ταλαιπωρία και εσείς και εγώ. Και εσύ και δύο άνθρωποι γνωρίζουν τόσο καλά το ίντερνετ στον κόσμο. Ο ένας ο συγχωρεμένος ο Steve Jobs και ο άλλος ο δεύτερος ο κύριος που μόλις παρακολουθήσαμε και προσέξατε την ερώτηση παγίδα που έκανε στον Μαρέδη για να δει αν ξέρει καλά το ίντερνετ. Δύο τελείες, μία τελεία. Αλλά η μαγική στιγμή ήταν στην αρχή που του λέει ο Μαρέδης info, παπάκι. Παπάκι. Τι παπάκι, τι παπάκι. Βάλτε το λίγο, σε παρακαλώ, μόνο αυτό το σημείο. Γράψτε info. Info. Παπάκι. 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 Τι παπάκι. Τι παπάκια μου λένε. Για τι παπάκια, πες για δουλειά σας πήρα κύριε Μαρέ. Σοβαρευτείτε τώρα, τι παπάκια και είναι. Κοτόπουλο φάγαμε, όχι παπάκι.